Θείας πίστεως, τη φωταυγία, σκότος έλειπες, της ασεβίας, και φως τυρ της αλήθειας γεγέννησε. Ποιμαντικός γαρφεδρίνας των βίων σου, Κυπριανέ τη αθλήση δε δόξασε. Πατέρος ιε τον κτίστην ημίν ηλαίωσε. Όμους ημίους την ήτη Θεόφρονη. Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκήν ανεβή στο κόσμο, ακέστορ σοφότατος, τασίας εις δωρούμενος, της τιμός είσαι, Κυπριανέ συνιουστίνη, μεθείς πρέσβευε, το φιλανθρώπο δεσπότη, σωθήνε τους δούλους σου. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης της Παρθένου, Θεοφίλου του Ομολογητού, Θεοδόρου Μεγαλομάρτυρος του Γαβρά, Γεωργίου Νεομάρτυρος εν Καρατζασού. Ο Άγιος Κυπριανός ο Ιερομάρτυρας και η Ιουστίνη η Παρθένος. Ο Άγιος Κυπριανός ήταν ευγενής, πλούσιος και φιλόσοφος από την Καρχιδόνα της Λιβύης, στα χρόνια του Αυτοκράτορα Δεκίου. Στην Αντιόχεια εξασκούσε άριστα την μαγική τέχνη. Κάποτε όμως ένας ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύθηκε μία Παρθένο κόρη, την Ιούστα. Αλλά επειδή η χριστιανή κόρη δεν ανταποκρινόταν στις αμαρτωλές του προτάσεις, αυτός κατέφυγε στον Κυπριανό, ο οποίος τότε ήταν φοβερός και ξακουστός μάγος. Αλλά μπροστά στη χριστιανική σταθερότητα της Ιούστας, μαγικής εμπέγματα κατέκητο τέχνης, και της επιφρονής η αλαζονίας έλεγχος ύβριστος. Οι απάτες δηλαδή της μαγικής τέχνης του μάγου είχαν πέσει κάτω, ανίκανες να κάνουν κακό στη χριστιανή κόρη, και η αλαζονία του Κυπριανού για την μαγική του σοφία αποδείχθηκε γελία. Τότε μπροστά στον επίσκοπο Άνθιμο, αφού μετενόησε, έκαψε όλα τα μαγικά του βιβλία και βαπτίστηκε χριστιανός. Κατόπιν έγινε ιερεύς και αργότερα επίσκοπος Καρχιδόνας, την δε Ιούστα χειροτώνησε διακόνισσα και την μετονόμασε σε Ιουστίνη. Στη διακονία της Εκκλησίας ο Κυπριανός έδειξε μεγάλο αποστολικό ζήλο και γι' αυτό εξορίστηκε από τον Δέκιο μαζί με την Ιουστίνη στην Νικομίδια. Εκεί ο ηγεμόνας Κλάβδιος αποκεφάλισε τον Κυπριανό και την Ιουστίνη. Τα τίμια λείψανά τους οι χριστιανοί τα μετέφεραν στην Ρώμη και τα έθαψαν με τιμές στον επισημότερο λόφο της πόλης. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Δαμάρεως της Αθηναίας. Η Αγία Δάμαρης είναι η πρώτη γυναίκα στην Αθήνα που πίστεψε δια του Αποστόλου Παύλου.